Έκανες δοκιμαστικό για το 5x5. Κοίταξε, εγώ είμαι ο άνθρωπος του δοκιμαστικού. Μου αρέσει πολύ να δοκιμάζομαι. Γιατί οι δοκιμασίες είναι στη φάση μου. Ωραία, περάσαμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Κάνατε δηλαδή στο δοκιμαστικό. Μπήκαμε. Μ' αρέσει, δεν μου έχουν ξανακάνει ποτέ αυτή την ερώτηση. Μπήκαμε μέσα και κάναμε σαν το παιχνίδι. Πώς είναι το παιχνίδι, είχαμε τέτοιο αου, αου. Αυτό είχε κόσμο ενώ παίχτες. Σαν προσωμείωση ήταν, δεν ήταν ακριβώς δοκιμαστικό. Πολύ, πέρασε πολλοί κόσμος βέβαια. Πέρασε πολλοί κόσμος. Ποιοι πέρασαν, γιατί αυτά που διαβάζει... εγώ έμαθα πολλά ονόματα. Εγώ μπήκα μέσα μόνος μου, με κλείσαν σε ένα υπόγειο. Δεν είδα κανέναν. Δεν είδα εννοώ εκείνη την ώρα που πήγα. Τα παιδιά ήταν πάρα πολύ καλά, μου φέρθηκαν ωραία. Τι πήγα, πότε πήγα, ρε παιδιά. Πότε πήγε. Πριν από δύο μέρες, νομίζω, δύο ώρα το μεσημέρι. Τώρα, τι λεπτομέρειες είναι τώρα. Με βάζει τώρα, εγώ δεν τα ξέρω, θα πέσω κάποια παγίδα τώρα. Ξέρω ότι εσύ και η Κατερίνα Ζαρίφη είστε από τα φαβορί. Η Κατερίνα Ζαρίφη καταρχήν είναι ντροπή σου, Κατερίνα Ζαρίφη, που σε φαβορεί. Η Κατερίνα είναι φαβορεί όπου και να πάρει. Η Κατερίνα εντάξει, είναι πολύ καλή. Και στο παιχνίδι αυτό θα ήταν πολύ καλή. Γιατί αυτό το παιχνίδι, ξέρεις, επειδή το παρακολουθώ χρόνια, είναι τόσο παλιό παιχνίδι και είναι τόσο φοβερό, το οποίο θέλει τρομερή επαφή με τον κόσμο. Δηλαδή εκείνη το παιχνίδι να κάνει αυτό. Και η Κατερίνα σε αυτό είναι μανούλα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και εσύ είσαι μανούλα. Δηλαδή θα χαρώ, αν είναι να χάσω λεφτά, να τα χάσω την Κατερίνα. Αν τα χάσει από τον Νικόλα Ράπτη. Ακόμα καλύτερα, εντάξει, ο Νικόλα είναι άδερφο. Καταρχήν δεν θα τα χάσω τον Νικόλα Ράπτη, θα τα πάρω μετά. Με το ζόρι. Δεν θα τα χάσω. Έκανε και η Μαρία Ηλιάκη. Ναι, ως Μπινιώτσα, φίλη μου πάρα πολύ. Προτιμώ να χάσω τα λεφτά του από τον Νικόλα Ράπτη. Γιατί θα μπορώ να το πάρω. Εσύ και η Μαρία έχει μεγάλη πείρα και στην τηλεόραση. Πάρα πολύ. Και εδώ πρέπει να κάνουν όλοι. Όλοι. Ξέρω πάρα πολύ κόσμο. Θα χαρώ πάρα πολύ. Δεν ξέρει μα κανέναν, έτσι. Εκεί δεν είδα, ρε. Ό,τι έχουν γράψει έχω δει τέτοιο. Το θέμα είναι ότι νομίζω ότι είναι τόσο δυνατό το project αυτό που θα πάει καλά όπω και να το κάνει. Θα ήθελε να κάνει και άλλα πράγματα στην τηλεόραση. Εγώ θέλω και το έχω πει και στον Άντε, απλά μου έχουν πει όχι. Όχι, εντάξει. Κοίταξε, εγώ αυτό που θέλω είναι να μπορεί να κάνει πράγματα που να είναι φαν, ρε παιδί μου. Δηλαδή και εσύ να μου πει, έλα να κάνουμε ένα podcast και να περάσουμε καλά. Κυρίω με ενδιαφέρει η συνθήκη να μπορώ να φτιάξω μια συνθήκη όπου μπορώ να περνάω καλά. Ξέρεις τι γίνεται. Μετά εν τέλει δεν θα το πάρω, που μάλλον έτσι θα γίνει. Όχι. Και θα πέσουμε και θα λέμε πω τι έπαθα. Θα λέω να σου πω κάτι. Μπορεί να σε πάρει ο Αρναούτογλου πάλι στην εκπομπή. Όχι! Όχι! Έβαλα μίσμα για να φύγω. Τώρα θα ξαναγυρίσω. Θέλω να σε ρωτήσω πώς σου φαίνεται η Ελίνα Παπίλα. Είναι τρομερά γλυκύτατη. Είναι και αυτή η μάνα. Τρία παιδιά, ρε Έλενα, πραγματικά πότε τα προλαβαίνει το λέει. Ρε εσύ μου, πώς να σου πω, μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Δεν έχω τη μισούλα τώρα. Εδώ πέρα το Σαββατοκύριακο προσπαθούμε να κοιμηθούμε μια ώρα παραπάνω. Δεν προλαβαίνω να δω το τηλεόραση. Να συνεργαζόσουν με μια τέτοια εκπομπή που έχει πιο σοβαρό προφίλ, αλλά να δίνει όπως είναι Φέλη Μέγκα, α πούμε, μια άλλη διάσταση. Έχει καταλάβει πόσο χαμηλά μπορώ να πω για τα λεφτά. Όχι, εννοώ ότι αυτό θα ήταν και τιμητικό να το να συνεργαστώ. Εγώ, δηλαδή, έχω κάνει, μην παρεξηγηθεί, έχω κάνει πράγματα άσχημα για τα λεφτά. Τώρα αυτό θα ήταν και πολύ. Ποιο ήταν το πιο άσχημο που έχει κάνει για τα λεφτά. Άστο Αρναούτογλου, έτσι.